Χριστόφορος Κολόμβος. Παίρνουν μέρος με αλφαβητική σειρά οι ηθοποιοί: Γιώργος Βασιλείου, Μπάμπης Κλαλιώτης, Γιώργος Μάζης, Ιβόνη Μεταξάκη, Γιάννης Παπαϊωάννου. Η επεξεργασία του ήχου έγινε στο στούντιο Σκλαβής από τον Κώστα Σκιαδά. Μετάφραση Γιώργος Θεοδωρακάκος. Προσαρμογή διαλόγων, σκηνοθεσία Δήμητρα Δημητριάδου. Παραγωγή Παύλος Πισάνος. His quest for adventure, dispelling any fear. A sure, courageous man, Columbus it was he, who sailed to new horizons, crossed the great blue sea. Βρίσκομαι άραγε. Δεν υπάρχουν άλλοι επιζώντες από την επίθεση των πειρατών. Εγώ είμαι... Είμαι ο μόνος που σώθηκε. Γιατί μόνο εγώ. Εγώ που φταίω για ό,τι έγινε. Μην κατηγορείς τον εαυτό σου. Ό,τι έγινε ήταν μόνο θέλημα του Θεού. Πάτερ Θεόντορ. Βρίσκεσαι 12 μέρες τώρα, Χριστόφορε. Οι πληγές σου κλείνουν. Η καρδιά σου όμως είναι ακόμα βαριά. Αισθάνεσαι ένοχος. Δεν πρέπει να κατηγορείς τον εαυτό σου. Κανείς δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει την επίθεση των πειρατών. Ο Θεός σε βοήθησε να νικήσεις τα κύματα και να βρεις κοντά μας καταφύγιο. Εμείς οι Πορτογαλέζοι είμαστε γεννημένοι ναυτικοί. Δεν θα αρνιόμαστε ποτέ τη φιλοξενία μας σε ένα ναυαγό. Ο Θεός σε βοήθησε, Χριστόφορε. Ευχαρίστησέ τον. Χριστόφορε. Πεινάς. Μπράβο, χαίρομαι που τ' ακούω. Επιτέλους, Τέκνο μου, το βάρος έφυγε από την καρδιά σου. Ναι, χάρη σε σένα, πάτερ Θεόντορ, κατάλαβα πόσο τυχερός είμαι που σώθηκα. Ωραία. Τώρα που επουλώθηκαν οι πληγές της ψυχής, θα επουλωθούν εύκολα και αυτές του σώματος. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχει συνέλθει εντελώς. Και όταν νιώθεις αρκετά καλά, θα σε βοηθήσω να βρεις καράβι με προορισμό τη Γένοβα. Αν θέλεις, βέβαια, να γυρίσεις στην πατρίδα σου. Το θέλω πολύ, πάτερ. Δεν χρειάζεται όμως να σε κουράσω άλλο. Θα βρω μόνος μου καράβι. Τελικά, ίσως χρειαστώ και κάποια μικρή βοήθεια. Αλλά, πάτερ, πού θα πάω να βρω καράβι με προορισμό τη Γένοβα? Ξέρεις μήπως αν υπάρχει κάποιο λιμάνι σε αυτή την περιοχή?
Ναι, με μιας μέρας ποδαρόδρομο δυτικά φτάνει στο λιμάνι Ζάγκρες. Ζάγκρες? Ναι, από αυτό το λιμάνι ξεκινούσαν όλα τα ταξίδια του αρίκου του θαλασσοπόρου. Δεν τον έχω ακουστά. Αυτό είναι φυσικό. Ο αρίκος ο θαλασσοπόρος έζησε πριν γεννηθείς εσύ. Ποιος ήτανε? Ήταν ο τρίτος γιος του βασιλιά της Πορτογαλίας, Ιωάννη. Είχε στο αίμα του ένα μεγάλο πάθος να εξερευνήσει τη θάλασσα. Έκανε πολλά ταξίδια στις δυτικές ακτές της Αφρικής. Στον ανοιχτό ωκεανό? Πίστευε πως το μέλλον της Πορτογαλίας εξαρτιόταν από το εμπόριο με τις Ινδίες. Και ήξερε πως οι θαλάσσιοι δρόμοι της Μεσογείου δέχονταν συχνά επιθέσεις από αυτές τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Έστειλε λοιπόν καράβια να βρουν καινούριους δρόμους για να φτάνει στις Ινδίες από νότια και να ανακαλύψουν καινούριες χώρες για την Πορτογαλία. Πάτερ Θεόντορ, είναι έξω κάποιος που έμεθε πως είναι εδώ ο Χριστόφορος Κολόμβος και θέλει, λέει, να τον δει. Να δει εμένα? Ρομπέρτο! Ρομπέρτο, είσαι πράγματι εσύ! Χριστόφορε, άκουσα πως σώθηκες και ήρθα αμέσως. Ναι, στάθηκα τυχερός, όπως και εσύ. Κατάφερα να κολυμπήσω ως την ακτή όταν βούλιαξαν το καράβι μας οι πειρατές και έτσι σώθηκα, Κολόμπο. Με περιμάζεψαν κάτι χωρικοί. Όταν έμαθα πως εσύ ήσουν εδώ στο μοναστήρι, ήρθα αμέσως. Ω, Χριστόφορε, δεν ξέρεις πόσο χαίρομαι που σε βλέπω ζωντανό. Χριστόφορε, ειδοποίησε τον ταξιδιωτικό πράκτορα στο Ζάγκρες πως χρειαζόσαστε καράβι που να περνάει από την Γένοβα. Υπέροχα. Δεν ξέρω πώς να σε ευχαριστήσω για όσα έκανες για μένα, Πάτερ Θεόντορ. Επούλωσες τις πληγές μου, τόνωσες το ηθικό μου. Πώς μπορώ να στο ξεπληρώσω, Πάτερ? Ζήσε σαν καλός χριστιανός και τίμιος άνθρωπος. Είναι αρκετή αμοιβή. Αντίο, Πάτερ Θεόντορ. Καλό ταξίδιο στην πατρίδα σας. Οι ευλογίες του Θεού να σας συνοδεύουν, τέκνον μου. Για να δούμε τι καλά μας έχει εδώ ο Πάτερ Θεόντορ να φάμε. Αχα, έχει φρέσκο δροσερό νεράκι. Αυτό ακριβώς που χρειαζόμουν. Πίνω στην υγεία του Πάτερ Θεόντορ. Εσύ μπορείς να φας αν θέλεις, Ρομπέρτο. Εγώ δεν έχω όρεξη να φάω. Το μόνο που σκέφτομαι είναι πότε θα ξαναβγω στον ανοιχτό ωκεανό. Μα Χριστόφορε, είναι δυνατόν να θέλεις να ξαναβγεις στον ωκεανό? Μετά από αυτά που τραβήξαμε σε αυτό το ταξίδι. Εγώ από εδώ και στο εξής, μόνο στη Μεσόγειο θα βγαίνω. Όχι εγώ. Μόνο ο ωκεανός είναι αρκετά μεγάλος για μένα. Κοίτα, Ρομπέρτο! Φτάσαμε στο λιμάνι του Ζάγκρες. Αυτό είναι το μέρος για το οποίο μου έλεγε ο Πάτερ Θεόντορ. Όταν άρχισαν τα εξερευνητικά τους ταξίδια, ο Ερίκος, ο θαλασσοπόρος και οι άντρες του από αυτά εδώ τα νερά ξεκίνησαν. Δεν είναι υπέροχο? Ξέρεις, ο Πάτερ Θεόντορ μου είπε... Ρομπέρτο, πού είσαι? Εδώ κάτω είμαι. Και αν δεν σταματήσεις το όνειρο πόλημα, δεν θα φτάσουμε ποτέ στο Ζάγκρες. Έλα, ξεκίνα, πάμε. Περίμενε! Περίμενε να έρθω κι εγώ!
Θέλω να το δω καλύτερα. Αχ. Α. Ακόμη και στη στεριά πάνω σε καράβια θέλει να βρίσκεται. Ρομπέρτο, Ρομπέρτο, αυτή η καραβέλα είναι παράξενη. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ μου πλεούμενο σαν αυτό. Ε, και λοιπόν τι έγινε? Δεν το βρίσκεις ενδιαφέρον? Το πολύ που με νοιάζει. Χριστόφορε, θα έρθεις επιτέλους. Δύο-τρία λεπτάκια ακόμη, Ρομπέρτο. Έλα, πάμε επιτέλους, Χριστόφορε. Μα δεν μπορούμε να φύγουμε ακόμη. Πρέπει να μάθουμε γιατί είναι κατασκευασμένη έτσι αυτή η καραβέλα. Τι σημασία έχει, σε ενδιαφέρει τόσο πολύ λοιπόν αυτό το σαπιοκάραβο, Κολόμβο? Με ενδιαφέρει. Κοίταξε την. Στις μέρες της αυτή η καραβέλα πρέπει να ήταν καλονή. Βαρέθηκα να σε βλέπω να θαυμάσεις αυτό το ερείπιο. Εγώ πάω στην πόλη να βρω τον ναυτιλιακό πράκτορα, έτσι. Πήγαινε εσύ. Εγώ θα μείνω να το επεξεργαστώ λιγάκι ακόμα. Θα έρθω σύντομα να σε βρω. Πρέπει να ήταν γρήγορο καράβι, σίγουρα. Εσύ! Αυτό το σιχαρί είναι δικό μου, μ' ακούς! Τι ζητάς εκεί? Κατέβα γρήγορα από το καράβι μου! Λέγε λοιπόν ποιος είσαι! Και ποιος σου δώσε την άδεια να ανέβεις στο καράβι μου? Θα τιμωρηθείς! Μα συγχωρείτε, να σας εξηγήσω. Το μόνο που έκανα ήταν να τη θαυμάζω, κύριε. Είναι πανέμορφη, ξέρετε. Είναι πανέμορφη, είπες? Τι ξέρεις εσύ? Θα σου άσω εδώ καλύτερα. Νεαρός είσαι. Έτσι λοιπόν, νομίζεις πως μπορείς να με κοροϊδεύεις? Μα όχι, όχι. Εγώ μιλούσα σοβαρά. Βρίσκω αυτό το καράβι πανέμορφο. Στάσου. Βρύμφυγο, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι ακόμα? Να ρωτήσεις? Πώς ονομάζεται αυτό το σκαρί, το σχήμα του, το πολύ ελαφρύ, η ίσια καρίνα του, δεν καταλαβαίνω. Οι καραβέλες που ξέρω είναι διαφορετικές. Μα αυτή είναι καραβέλα Ροτόντα. Ροτόντα? Δεν έχω ξανακούσει ποτέ αυτό το όνομα. Πάντως, ευχαριστώ πολύ και καλή σας μέρα. Όχι, Στάσου. Δεν μπορείς να φύγεις χωρίς να μάθεις τι είναι καραβέλα Ροτόντα. Τι σκαρί, Θεέ μου, αν την έβλεπες πως διέσχιζε τις αφρικανικές ακτές σαν βασίλισσα. Τις αφρικανικές ακτές? Ναι, νεαρέ μου, γι' αυτό είχε και αυτό το σχήμα. Για να αντέχεις τους ανέμους. Έπλεσε αδελφίνη. Ήταν το πιο όμορφο σκαρί από την εποχή του Αρίκου του Θαλασσοπόρου. Ήταν καραβέλα Ροτόντα. Κανένα από τα καράβια του είδους της δεν αρμένιζε με τέτοια χάρη και ταχύτητα ενάντια σε κάθε άνεμο. Είχατε ταξιδέψει με αυτό το καράβι? Βεβαίως και είχα. Ήμουνα μάλιστα καπετάνιος της. Αλήθεια? Σας ζητώ συγγνώμη, κύριε, που ανέβηκα στο σκάφος σας χωρίς την άδειά σας. Δεν πειράζει, νεαρέ μου. Άλλωστε τώρα δεν είμαι καπετάνιος. Γίνομαι θηρίο όταν ανεβαίνουν κάτι παλιόπαιδα να παίξουν στο καράβι μου. Ένας καθώς πρέπει όμως νέος σαν εσένα είναι πάντα ευπρόσδεκτος παρούς στο καράβι. Συγχώρεσε ένα γέρο ερυπωμένο που ήταν όμως κάποτε το δεξιχέρι του Ερίκου του Θαλασσοπόρου, βέβαια. Για πες μου, ναυτικός είσαι, παλικάρι μου? Μάλιστα, είμαι. Χριστόφορε, δεν μπόρεσα να βρω τον ναυτιλιακό πράκτορα. Για τον ναυτιλιακό πράκτορα ψάχνετε? Μάλιστα, κύριε. Το βρήκατε. Εγώ είμαι από τότε που σταμάτησα να βγαίνω στη θάλασσα. Το όνομά μου είναι Ρίτσι, Αλφόνσο Ρίτσι. Κι εγώ είμαι ο Χριστόφορος Κολόμβος. Σε περίμενα. Ναι, ο πάτερ Θεοντορ είπε. Χριστόφορε, πού είσαι? Με συγχωρείτε. Ρομπέρτο, σχετικά με αυτό τον πράκτορα. Πήγα στο γραφείο του Χριστόφορε, αλλά δεν ήταν εκεί. Και ίσως είναι καλύτερα, γιατί ένας υπάλληλος του μου είπε πως είναι ένας ανυπόφορος γερογκρινιάρης που περνάει όλο τον καιρό του εδώ, ολομόναχος. Έχει, λέει, μια μεγάλη μύτη και μια μεγάλη άσπρη γενιάδα. Και μια άσπρη γενιάδα σαν αυτή. Κάπως έτσι. Ρομπέρτο, ο σενιόρ Ρίτσι. Χαίρομαι πολύ για τη γνωριμία, Ρομπέρτο.
Λοιπόν, Χριστόφορε, βλέπω πως πολύ σύντομα φεύγει ένα καράβι από εδώ. Είμαι σίγουρος πως ο καπετάνιος θα χαρεί να πάρει εσένα και τον Ρομπέρτο μαζί του. Και μόλις φτάσετε με αυτό στη Μασσαλία, δεν θα είναι δύσκολο να βρείτε καράβι για να γυρίσετε στη Γένοβα. Θεέ μου, τ' άκουσες αυτό, Χριστόφορε. Επιτέλους ήρθε η ώρα να γυρίσουμε στην πατρίδα μας. Σε έχει πιάσει νοσταλγία, Ρομπέρτο. Ναι, μου έχει λείψει πολύ η Γένοβα. Βλέπετε, έχω κορίτσι στη Γένοβα. Τερέζα, τι λένε. Είναι το ομορφότερο κορίτσι του κόσμου. Πολύ συγκινητικό. Και εσύ τι κοιτάς εκεί. Το χάρτη σας. Λοιπόν, σ' αρέσει αυτό που βλέπεις? Είναι καταπληκτικός. Δεν ήξερα πως είχαν εξερευνηθεί τόσες πολλές ακτές της Δυτικής Αφρικής. Αυτή είναι δουλειά Πορτογάλων εξερευνητών. Φυσικά! Κι εγώ ήμουν ένας από αυτούς τους εξερευνητές, ναι, ρε. Αλλά εσύ τώρα θα βιάζεσαι να γυρίσεις πίσω στην πατρίδα σου, τη Γένοβα. Τι σε νοιάζει η Αφρική? Δεν θα σας κάνω να πλήξετε με περισσότερες λεπτομέρειες. Μα δεν πλήττουμε. Πώς νιώθει να είναι κανείς εξερευνητής? Θέλεις λοιπόν να μάθεις? Ναι. Αφού λοιπόν θέλεις να μάθεις, ναι, ρε μου, θα σου πω. Όταν αρέσει σε κάποιον, η περιπέτεια είναι θαυμάσιο να γίνεται εξερευνητής. Η ζωή βέβαια δεν ήταν εύκολη. Τα καράβια ήταν άβολα, τα ταξίδια μεγάλα. Κι όμως κάθε φορά που πιάναμε λιμάνι, ονειρευόμουν πότε θα ξανάβγαινα στη θάλασσα να αρμενήσω πάλι προς το άγνωστο. Εκείνο το καιρό βέβαια το Ζάγκρε ήταν μια πόλη, όλο ζωή και κίνηση. Τότε ναυπηγούσαμε 5-5 τα καράβια στο Καρνάγιο. Κάθε εβδομάδα ξεκινούσε μια καινούργια εξερευνητική αποστολή για να ανακαλύψει καινούργιες θάλασσες και χώρες. Εγώ μπάρκαρα στο καράβι του αρίκου του θαλασσοπόρου. Το καράβι είχε γίνει το σπίτι μας, η περιουσία μας, η ζωή μας. Η Πορτογαλία είχε τότε αναπτύξει μια βάση στη Μαδέρα και μια άλλη ακόμα πιο μακριά, στις Αζόρες. Αφού εφοδιάζονταν από αυτές τις βάσεις τα καράβια μας, ταξίδευαν όλο το χειμώνα στις νότιες ακτές της Αφρικής και από εκεί ανατολικά, ψάχνοντας για καινούριο δρόμο προς την Ανατολή. Θα βρεθεί ποτέ αυτός ο δρόμος? Το ξέρω πως θα βρεθεί, και αυτός που θα το βρει θα αποκτήσει δόξα. Δεν ξέρω για δόξα, τον πελάτη του όμως σίγουρα θα τον βρει. Όλοι ξέρουμε πως ο ωκεανός είναι γεμάτος θαλάσσια τέραντα. Θαλάσσια τέρατα! Δεν έχω ξανακούσει τέτοια νοησία στη ζωή μου. Οι ναυτικοί της Γένοβα έχουν τη φήμη γενναίων ναυτικών. Δεν λένε νοησίες. Θα έπρεπε να τρέπεσαι, νεαρέ μου. Θέλει να πει ο φίλος μου ότι ο ωκεανός είναι επικίνδυνος. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά ο καλός καπετάνιος ξέρει πως να ξεπερνάει τους κινδύνους και να οδηγεί το καράβι του κάτω από κάθε αντικσότητα. Αχ, και να γινόμουν πάλι νέος να ξαναβγω στη θάλασσα, νεαρέ μου. Κύριε, αν ήθελε κάποιος να μάθει πιο πολλά για τον Ατλαντικό, θα μπορούσε να τα μάθει εδώ? Όχι, φοβάμαι πως δεν θα μπορούσε, Χριστόφορε. Το Ζάγκρες δεν είναι πια αυτό που ήταν κάποτε, παιδί μου. Δεν είναι? Μα αυτή ήταν κάποτε η πατρίδα του ερίκου του θαλασσοπόρου. Δεν έμεινε τίποτα πια? Έχει μείνει κάτι. Εγώ είμαι εδώ ακόμα. Το καράβι θα είναι έτοιμο σε μερικές μέρες. Μην ανησυχείτε. Έχουν περάσει πολλά χρόνια, αλλά θυμάμαι ακόμα τη μέρα που έφτασα εδώ στη Γένοβα. Από τη Γένοβα? Ναι, στη Γένοβα γεννήθηκα. Είστε κι εσείς από τη Γένοβα? Ήρθα εδώ ένα νέο παλικάρι ακόμα. Αγαπούσα την περιπέτεια, αλλά είμαι ισόγειος, δεν έκρυβε πια κανένα μυστήριο για μένα. Ήρθα λοιπόν εδώ στο Ζάγκρες. Για να πάρεις μέρος σε εξερευνητικές αποστολές στον Ατλαντικό, έτσι? Ναι, ακριβώς έτσι, Χριστόφορε. Το όνειρό μου ήταν να ανακαλύψω κόσμους που μου ήταν άγνωστοι. Κι εγώ έχω αυτό το όνειρο και θα το πραγματοποιήσω. Κύριε, μου είπαν ότι το εμπορικό σας πάρει αύριο το πρωί με την παλήρια. Λευσίδω! Επιτέλους θα γυρίσουμε στην πατρίδα μας, Χριστόφορε. Ναι. Σύντομα ξεκινάτε για την πατρίδα. Σε λίγο θα βρεθείτε και οι δυο πάλι στα γνωστά νερά της Μεσογείου. Εκεί δεν υπάρχουν θαλάσσια τέρατα. Όχι. Αχ, εμπρός πάμε να επιβιβαστείτε. Τι είναι αυτά τα όα? Αν δεν μπορώ να μάθω εδώ στο Ζάγκρες για τον Ατλαντικό, τότε θα πρέπει να πάω στη Λισαβόνα, νομίζω. Ναι, πολύ σωστά.
Η Λισαβόνα είναι η πρωτεύουσα της Πορτογαλίας. Εκεί θα βρεις το κέντρο ναυτικών σπουδών. Εκεί ξέρουν τα πάντα για τον ωκεανό. Το αποφάσισα κιόλας. Θα πάω στη Λισαβόνα. Μπορείτε να βρείτε κάποιο καράβι να με πάει εκεί. Για στάσου μια στιγμή. Συνέχεια φεύγουν καράβια για τη Λισαβόνα. Δεν θα τους κακοφανεί καθόλου να πάρουν και ένα γενοβέζο μαζί τους. Με λίγη τύχη, σε μια-δυο μέρες θα έχουμε βρει καράβι για τη Λισαβόνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. Μα Χριστόφορε. Ρομπέρτο, φίλε μου, έχουμε περάσει πάρα πολλά εμείς οι δυο, ε. Ναι, και τώρα είναι καιρός να γυρίζουμε στα σπίτια μας, στη Γένοβα. Εσύ να πας, σε περιμένει το κορίτσι σου. Εγώ πρέπει να πάω στη Λισαβόνα, να πραγματοποιήσω το όνειρό μου. Το όνειρό μου να γνωρίσω τον ωκεανό.